Σκηνικό με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κρύο επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο, την ώρα μάλιστα που η Μετρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι με το καλημέρα ο Δεκέμβρης θα απλώσει το λευκό του πέπλο στις βουνοκορφές του Τρόοδους. Μαζί του θα φέρει και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Ότι θα πέσουν ασκητά οι θερμοκρασίες απόψε και αύριο. Μια γενική πτώση της τάξης των 2 βαθμών περιμένουμε συγκριτικά με τις μέγιστες σημερινές για αύριο. Αλλά για το βράδυ και αύριο το πρωί είναι πολύ πιθανό να δούμε και λίγο χιόνι πάνω στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους. Οι βροχοπτώσεις πάντως δεν σταματούν, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες, αφού και απόψε αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τι είναι η πρόβλεψη μας για 2 βαθμούς γενική πτώση, μπορεί να είναι και κάπως χαμηλότερα. Τα φαινόμενα δείχνουν να είναι της ίδιας έντασης και για αύριο, μέχρι και την Παρασκευή που θα απομακρυνθεί από την περιοχή μας στο σύστημα, κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Παρά την κακοκαιρία, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, με την πυροσβεστική υπηρεσία να δέχεται μόλις 6 κλήσεις για βοήθεια. Ουσιαστικά, εμείς ως πυροσβεστική υπηρεσία, αν και είμαστε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό μας όσο και ο εξοπλισμός μας, δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι στιγμής κάτι το ουσιαστικό. Αρκετοί δρόμοι κατέστησαν επικίνδυνοι, με την αστυνομία να εκδίδει συχνά ανακοινώσεις συστήνοντας προσοχή στους οδηγούς. Κάποιες κατολιστήσεις από πέτρες έχουν ήδη ενημερωθεί οι τοπικές αρχές. Αρκετούς δρόμους έχουν καθαριστεί, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Έντονα ωστόσο καιρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν στην επαρχία Πάφου, με δυνατούς ανέμους, καταρακτώδεις βροχές και χαλαζόπτωση κατά διαστήματα. Αναφορές κάνουν λόγο για ανεμοστρόβιλο, ο οποίος έπληξε την περιοχή Αχέλειας, προκαλώντας ζημιές σε κτηνοτροφικά υποστατικά και σε φυτίες. Οι πατάτες εγκαταστραφήκαν. Ζητούμε τη στήριξη του κράτους. Οι μάντρες εγκαταστραφήκαν. Θέλουμε τη βοήθεια για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Οι καταστροφές είναι πολλά μεγάλες, δεν μπορούμε από μόνοι μας να τα ξαναχτίσουμε, να πούμε, να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό ζητούμε από το κράτος, όπως σταθεί αορός. Καταστραφήκαμε τελείως. Η ζημιά μας είναι τεράστια πολλά. Θέλω βοήθεια από την κυβέρνηση να στηριχτούμε. Έχουμε 4-5 παιδιά ο καθένας. Είναι άεργοι όλοι. Παρά τις έντονες βροχοπτώσεις όμως του τελευταίου 24ωρου, η εισρωή νερού στα φράγματα ήταν μηδαμινή. Παράλληλα, λόγω της κακοκαιρίας σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές πανκύπρια.